Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Τιμήθηκε με τη διάκριση του Παιδαγωγού 2010 από το Πανεπιστήμιο του Yale. Ο λόγος για τον εκπαιδευτικό καθηγητή μαθηματικών της 3ης Λυκείου Γιώργο Παμπόρη. Στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο τον πρότεινε ο μαθητής του Πασχάλης Τόσκας, που το καλοκαίρι κατάφερε να περάσει με υποτροφία, χωρίς να κάνει ούτε μία ώρα φροντιστήριο, έχοντας όμως την στήριξη του μαθηματικού του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Παμπόρης αποφύτησε από το μαθηματικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε μια εποχή που, όπως αναφέρει, δεν υπήρχαν ούτε τα χρήματα ούτε οι ευκαιρίες για σπουδές στο εξωτερικό. Ας τον ακούσουμε. Κάποια μέρα ήρθε ένα κούριερ μάλλον σχολείο, το οποίο είχε μέσα μια τιμητική πλακέτα και μια επιστολή, η οποία έγραφε μέσα ότι διακριθήκατε ανάμεσα 269 εκπαιδευτικούς από 30 διαφορετικές χώρες και αυτό αναφέρεται σε έκθεση που κάνουν οι πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι προτείνουν κάποιους καθηγητές ως άνθρωποι που τους εμπνεύσαν στη ζωή τους, στη μαθησιακή τους ζωή. Ο μόνος μαθηματικός που βραβεύτηκε ήμουν εγώ, από τους 30 συνολικά που βραβεύτηκαν. Κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Νομίζω άλλη μία φορά στην Ελλάδα έχει ξαναγίνει. Γιατί ένας μαθητής, ας πούμε, το πόσο καλός είναι, φαίνεται από τους βαθμούς του σχολείου. Αλλά δεν φαίνεται στο Yale ή στο Harvard ή οπουδήποτε αλλού. Δεν φαίνεται αυτός ο μαθητής τι ιδιαιτερότητες έχει. Αυτό προσπαθώ εγώ να δείξω. Το πιο βασικό απ' όλα είναι πρώτα η υγεία και ο καθένας ό,τι μπορεί παραπάνω. Ευκαιρίες υπάρχουν παντού. Όλοι οι μαθητές νομίζω μπορούν να πάνε καλά. Βέβαια πρέπει πολλή δουλειά. Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Μπείτε στο Έλληνες.com. Ενημερωθείτε και για άλλους σημαντικούς Έλληνες.